Η έβρεση του νυφικού χτενίσματος μπορεί να είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και αγχωτική διαδικασία αν δεν ξέρουν οι νύφες από πού να αρχίσουν. Δεν χρειάζεται όμως να ανησυχούν, γιατί ο Νέστορ Γιαννάκης έχει να προτείνει στις νύφες μοναδικά χτενίσματα. Είναι οι τάσεις για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2014, αλλά και για το στυλ της κάθε γυναίκας ξεχωριστά. Και επειδή αγαπάμε και τους άντρες, θα δείξουμε και την τελευταία τάση της μόδας για να μοιάζει ο γαμπρός σας σαν στάρ του σινεμά. Πάλι καλοκτενισμένα μαλλιά, επανέρχονται οι βάγκ στη μόδα, επανέρχονται τα σπαστά μαλλιά. Αλλά έχουμε και πολλές αλλογορές, έχουμε πολύ όγκο στο μαλλί. Σίγουρα όμως το τόσο κομψό μπορεί να γίνει εύκολα υπερβολικό και άκομψο. Έχουμε ένα χτένισμα σε σχήμα VAG, το οποίο είναι πάρα πολύ στη μόδα. Βασικά επηρεαστήκαμε πολύ από τα μαλλιά που έχουμε δει στο Hollywood, που είναι πάρα πολύ σε σχήμα VAG, και από την ταινία Καμπαρέ. Αλλά είναι ένα χτένισμα το οποίο είναι ρετρό και παραμένει και πάρα πολύ μόδα. Ευχαριστώ πολύ για την Άντια Μπρουλέ που τη χτένισα και τον κύριο Ρίγο που με εμπιστευτήκαν για να κάνουν τα μαλλιά για το θέατρο. Αυτό εύκολα μπορεί να μεταλλαχθεί και να γίνει σε πιο μακρύ μαλλί, για πιο ελεύθερο στυλ. Κάλεστε μια γυναίκα να κυκλοφορήσει σαν νύφη, να έχει αυτό το σπάσιμο που θέλει και να έρθει όλο το μαλλί να γίνει πιο κυματιστό από αυτή τη μεριά, στολίζοντας το εδώ με κάποια ανθάκια. Ακόμη μια πιο fashion εκδοχή του σπαστού μαλλιού, αλλά και πιο trendy νύφες, που αυτό έχει να κάνει με την επιρροή από πασαρέλα και από τις κολεξιών, να γίνει ακόμη πιο κεντρική η νύφη. Εδώ έχουμε ένα μαλλί το οποίο είναι πιο κλασικό, είναι χωρισμένο σε δύο κότσους, έχει ενωθεί εσωτερικά. Εδώ μπορεί να κάλεστα να μπει κάποια στολίδια και να φορεθεί και ένα πέπλο. Το αλλάζουμε εύκολα στυλ, λίγο πιο μοντέρνο, λίγο επιρροή από Sex and the City, πιο ατιμέλητο στην κορυφή του κεφαλιού. Και αυτό μπορεί να στολιστεί γύρω γύρω με λουλούδια. Τώρα το καλοκαίρι φοριέται πάρα πολύ τα γενικά τα λουλούδια ή κάποια κουάφ, ώστε να δώσει περισσότερο όγκο. Και επειδή έχει και πολύ μακριά μαλλιά και πολλές γυναίκες έχουν μακριά μαλλιά και τους αρέσει να έχουν τα μακριά μαλλιά και θέλουν να τα δείχνουν, θα τα αφήσει μονόπλευρα με ένα ανθάκι εδώ. Μετά τις νύφες πάμε και στο γαμπρό, γιατί καλά τις κάναμε τις κυρίες, αλλά να φροντίσουμε και τους εαυτούς μας. Τον κύριο εδώ τον έχουμε κουρέψει αρκετά τα πλαϊνά, αρκετό μαλλί ψηλά προς τα πίσω. Η βασική επιρροή είναι από τις τελευταίες εμφανίσεις του Brad Pitt, άρα κάναμε ένα αρκετά κοντοκούρεμα στο πλάι και αφήσαμε αρκετά μαλλιά επάνω, που αυτά εύκολα έρχονται και προς τα επάνω, με περισσότερο όγκο, εύκολα παραστρώσουν στο πλάι, για πιο σοβαρούς που δεν θέλουν τόσο πολύ κεντρικότητα, και είναι ένα κούρεμα το οποίο βολεύει σε αρκετούς άντρες. When I see you...